Απειλές κατά των αστυνομικών περιέχει το κείμενο ανάληψη ευθύνης της επίθεσης με 30 μολότοφ κατά ανδρών το ΜΑΤ το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Στο κείμενο που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου και το οποίο υπογράφουν οι εξεγερμένες, επιβεβαιώνονται οι χαρακτηρισμοί δολοφονικοί που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί, καθώς οι συντάκτες αναφέρουν: «Επιλέγουμε να κοιτάξουμε πραγματικά τον εχθρό κατάματα, να κοιτάξουμε τους ένοπλους φρουρούς στα μάτια και να τους κάψουμε». Συνεχίζοντας το ίδιο κλίμα, προσθέτουν ότι η μπάτση είναι ένα πρώτο εμπόδιο, είναι ο ένοπλος φρουρός του καθεστώτος και δεν είναι άτρωτη. Στη συνέχεια, οι προθέσεις τους γίνονται ακόμα πιο ξεκάθαρες. Η μπάτση δεν είναι ο σάκος του μπόξ όπως διατείνονται ήδη κλαψουρίζοντας. Είναι ο στόχος. Είναι ο στόχος λόγω του ρόλου που έχουν επιλέξει να αναλάβουν στην κοινωνική ζωή. Αφιερώνοντας την επίθεση στους κατά τους ίδιους πολιτικούς κρατούμενους, απειλούν δε ότι μέσα σε αυτή την πραγματικότητα λοιπόν εμείς επιλέγουμε να επιτεθούμε. Επιλέγουμε να οργανωθούμε σε οριζόντιες ομάδες και να περάσουμε στην πράξη. Να προσπαθήσουμε να περάσουμε από τη συμβολική επαιτειακή σύγκρουση στη δημιουργία συγκυριών που αποτελούν πραγματική απειλή. Να απελευθερώσουμε έστω και στο ελάχιστο το χώρο και το χρόνο που μας ανήκουν. Ορμόμενοι και ορμόμενες από την εξεγερτική συνείδηση πολεμάμε για την πραγμάτωση της αναρχίας. Αφήνουμε τη δικιά μας παρακαταθήκη στο κοινό μας στόχο για τη δημιουργία μαχητικών δομών μέσα στον αναρχικό και αντεξουσιαστικό χώρο. Στη συγκρότηση αυτοοργανωμένων ομάδων που θα ξεπεράσουν τη συμβολική επίθεση και θα αναβαθμιστούν σε ένα επικίνδυνο εσωτερικό εχθρό.